Ναι, Πόπι θα κάνει δήλωση οπωσδήποτε. Είμαστε στον αέρα, κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζετε ότι ανέλαβα τα καθήκοντα του μεταβατικού Προέδρου σε μια δύσκολη για τη Νέα Δημοκρατία περίοδο, εν ώψη μάλιστα και εθνικών εκλογών στις οποίες θα οδηγούμεθα, εις γνώση μας ότι το αποτέλεσμα μπορεί να μην ήταν και ευχάριστο. Αμέσως μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου προκηρύξαμε τις διαδικασίες για την εκλογή νέου αρχηγού. Σε αυτή τη διαδικασία προσήλθα με σεβασμό στους συνυποψηφίους μου και στη διαδικασία. Και γι' αυτό ακριβώς δεν έκανα και πολλές δημόσιες εμφανίσεις, γιατί πιστεύω ότι είμαι σε μια ευγενική άμυλα με τους συνυποψηφίους μου και πρέπει ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν απήντησα πολλές φορές και σε διάφορες προκλήσεις προσωπικές που δέχτηκα και καμιά φορά ήταν και χυδαίες. Τις προσπέρασα. Χθες δεν μίλησα καθόλου και κάποιοι δεν κατάλαβαν ότι η εκοφαντική σιωπή μου ήταν μήνυμα θλίψης και συγγνώμης προς τους νεοδημοκράτες τους οποίους πληγώσαμε. Και ενώ είμαστε όλοι μαζί στη Νέα Δημοκρατία και είμαστε στο ίδιο καράβι και ενώ θα έπρεπε να βρούμε αμέσως τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρούσαμε μπροστά, οι εκλεκτοί συνάδελφοι βρήκαν το θέμα της τεχνικής αυτής βλάβης ως πεδίο αντιπαράθεσης και προσωπικής επίθεσης, ενώ και οι ίδιοι συμμετείχαν στην ΚΕΔΕ και γνώριζαν εξ ολοκλήρου τα πάντα. Εφόσον δεν κατάλαβαν τη σιωπή μου, φοβούμαι ότι δεν θα καταλάβουν ούτε αυτά που λέω τώρα. Οφείλω όμως, υπερασπιζόμενος τον εαυτό μου, αμυνόμενος, να εξηγήσω στους νεοδημοκράτες ορισμένα ζητήματα. Γιατί κατά τη γνώμη μου το θέμα ήταν απολύτως τεχνικό, δεν έπρεπε να πολιτικοποιηθεί, έπρεπε να ζητήσουμε συγγνώμη και να δούμε πώς με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο θα προχωρήσουμε τη διαδικασία η οποία ήδη έχει ξεκινήσει. Θέλω λοιπόν να ενημερώσω πρώτον ότι όλοι γνώριζαν τη συγκεκριμένη εταιρεία, διότι οι αντιπρόσωποι όλων των υποψηφίων μετέχουν στην ΚΕΦΕ. Βρίσκω πολύ υποκριτικό το να δείχνουν χθες ότι δεν γνώριζαν και να ζητούν ακόμα και την παραίτηση του Προέδρου, ο οποίος ως γνωστόν με το τεχνικό ζήτημα δεν έχει καμία ανάμειξη. Αντιθέτως, θέλω να θυμίσω ότι όταν παρενέβην για να γίνουν διαφανείς οι διαδικασίες εξέβρεσης της εταιρείας, πολλοί είπαν ότι δεν είναι θέμα του Προέδρου και ότι είναι θέμα του Γραμματέα, του Γενικού Διευθυντού και του Διευθυντού της Μηχανοργάνωσης. Όταν έγινε ο διαγωνισμός και επελέγει η εταιρεία και όλοι ρωτήσαμε να δούμε ποια εταιρεία είναι αυτή, φυσιολογικό ήταν άλλωστε, ελέγχθη ότι είναι εταιρεία η οποία έχει αναλάβει εργασίες κατά τη διάρκεια την οποία ήμασταν κυβέρνηση, ελέγχθη ότι τις έφερε εις πέρας και ότι είναι μια εταιρεία η οποία θα κάνει καλά τη δουλειά της. Βρίσκω πολύ υποκριτικό υπουργοί της κυβέρνησης που διετέλεσαν όταν έδωσαν τέτοιες εργασίες, και πρέπει και να τη γνώριζαν την εταιρεία, όπως και τους ανθρώπους της, όπως άκουσα και τον κύριο Βορύδη να λέει ότι πρέπει να ζητήσω μια συγγνώμη, ήταν υπουργός της κυβέρνησης και από ό,τι ξέρω την ήξερε την εταιρεία και από ό,τι ξέρω είχε και δικηγορικές συνεργασίες μαζί, και ταυτόχρονα να πω ότι και οι άρτια φιχθέντες πρέπει να σέβονται λίγο την προσφορά όλων εκείνων που 41 χρόνια έχουν δώσει τη ζωή τους στο κόμμα για να τους υποδεχθεί. Θα έλεγα λοιπόν να είναι όλοι πιο προσεκτικοί. Και ταυτόχρονα θέλω να πω ότι και ο κύριος Σαμαράς
είχε εγγυηθεί σε συνεργάτη δικό μου για την εταιρεία. Γιατί λοιπόν εκπλήσονται όλοι? Και γιατί την ώρα που έγινε κάτι τεχνικό που πλήττει την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας και το καράβι πάει να βυθιστεί, αντί να δούμε πώς θα το σώσουμε, αυτοί γίνονται πολύ μικροί και κάνουν προσωπικές επιθέσεις και βρίσκουν ως πεδίο αντιπαράθεσης εκείνη την ώρα και ζητούν και την παραίτησή μου. Εγώ πιστεύω ότι αυτό μπορούμε να το επιλύσουμε. Ευθύνες σαφώς υπάρχουν. Ο γραμματέας του κόμματος γνώριζε την εταιρεία, έχει συνεργαστεί μαζί της. Ο Γενικός Διευθυντής γνώριζε την εταιρεία. Ο Διευθυντής Μηχανοργάνωσης έχει συνεργαστεί μαζί της. Ο κύριος Πτωχός ήταν συνεργάτης της εταιρείας. Το Μέγαρο Μαξίμου επί Αντώνη Σαμαρά είχε συνεργαστεί με την εταιρεία. Και όλοι εγγυήθηκαν ότι θα γίνει σωστή η διαδικασία. Καλά, τόσο θράσος σήμερα να λένε ότι έφταιγα εγώ. Πράγματι έφταιγα γιατί τους εμπιστεύτηκα. Και γιατί πίστευα ότι στα νεοδημοκρατικά, όταν συνεννοούμαστε, γνωρίζουμε όλοι ότι δεν θέλουμε να βλάψουμε το κόμμα μας, το καράβι μας, στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό λοιπόν απολογούμε στην υπερήφανη και πληγωμένη βάση της Νέας Δημοκρατίας να της πω ότι το κόμμα είναι εδώ, θα παραμείνει δυνατό, θα ξεπεράσει το τεχνικό πρόβλημα και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε την ψηφοφορία και τη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας που θα εκλέξει πρόεδρο. Θέλω επίσης να σας πω ότι η καρέκλα του μεταβατικού προέδρου δεν με συγκίνησε ποτέ. Και ευχαρίστως θα την παρέδιδα. Και είπα να την παραδώσω και τον Αύγουστο, αλλά και μετά τις εκλογές. Και κανείς δεν ήθελε. Άλλωστε μετά τις εκλογές, όπως θυμάστε, έγινε μια άτυπη συζήτηση, πάλι με πρωτοβουλία του κυρίου Μητσοτάκη. Εγώ ευχαρίστως είπα να παραδώσω την καρέκλα του μεταβατικού προέδρου, διότι συμμετέχω στη διαδικασία και διεκδικώ. Και θα πρέπει και ο κύριος Τζιτζικώστας να παραιτηθεί από περιφερειάρχης. Γιατί αυτός έχει και εκτελεστική εξουσία και διαχείριση. Και μην μου πείτε ότι ξαφνικά τον αγάπησαν όλοι οι δήμαρχοι της περιφερειάς του. Εγώ λοιπόν είμαι διατεθειμένος να παραδώσω την καρέκλα του Προέδρου του Μεταβατικού, να οριστεί μεταβατικός πρόεδρος. Εκτιμώ πάρα πολύ την κυρία Γιαννάκου, τη σέβομαι. Θα μπορούσε να ήταν αυτή, όπως θα μπορούσε να ήταν και ο κύριος Βαρβιτσιώτης ο Γιάννης, ή ο κύριος Δημήτρης Γιούφας, ή η κυρία Άννα Μπενάκη. Πάντως, σε πάση περιπτώσει, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι εγώ δεν παρετούμε από τη διαδικασία η οποία ξεκίνησε και μη διανοηθεί κανείς να τη σταματήσει και να παραβεί το καταστατικό. Αλλά σαφώς πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η καρέκλα του μεταβατικού προέδρου μου δημιουργούσε περισσότερα μειονεκτήματα από όσα πλεονεκτήματα νομίζαν ότι είχα. Γι' αυτό ακριβώς ζήτησα από τον κύριο Πλακιωτάκη να ορίσει πότε θα συνέλθει η κοινοβουλευτική ομάδα για να συζητήσει τον προϋπολογισμό και παρεπιπτόντως και τα ζητήματα αυτά. Διότι η κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχει αρμοδιότητα με βάση το καταστατικό ούτε με τον κανονισμό της να συζητήσει τέτοια θέματα. Είναι αναρμόδια. Κατά συνέπεια, με μόνο θέμα αυτό δεν μπορεί να συγκληθεί. Όμως επειδή έχει καθατεθεί ο προϋπολογισμός και θα συζητήσουμε τον προϋπολογισμό, μπορεί παρεπιπτόντως να συζητήσουμε και το συγκεκριμένο ζήτημα. Επομένως, εγώ θα ζητήσω από τον κύριο Πλακιωτάκη ή αν θέλουν κάποιον άλλον να γίνει ο μεταβατικός πρόεδρος από σήμερα και να προχωρήσει κανονικά η διαδικασία η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν, στην οποία θα είμαι υποψήφιος και πιστεύω ότι θα την κερδίσω. Όταν λέτε ότι θα δώσετε στον κύριο Πλακιωτάκη να οριστεί, ότι θα πείτε να οριστεί μεταβατικός πρόεδρος? Εάν δεν προταθεί. Στην συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας εννοείται ή μετά? Εγώ τον καλώ από τώρα να του παραδώσω την καρέκλα. Δεν είμαι γατζωμένος στις καρέκλες και αυτό το εξήγησα και τον Ιούλιο και μετά το Σεπτέμβριο και το συζητήσαμε. Λοιπόν, με ημαράκης και γατζωμένος στην καρέκλα δεν είμαι. Αλλά θα παραιτηθεί και ο κύριος Τζιτζικώστας και θα παραιτηθούν και οι άλλοι δύο συνάδελφοι από τις κοινοβουλευτικές τους θέσεις. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι εννοώ, έτσι. Αν δεν παραιτηθούν, αυτό θα βαρύνει αυτούς και ο κόσμος θα μας κρίνει. Εγώ στον κόσμο απολογούμαι, τον κόσμο εμπιστεύομαι, από αυτόν ζητάω να με ψηφίσει και θέλω
και παροτρύνω τους συναδέρφους όλους να μην υψώσουν τους τόνους. Όλοι είμαστε στο καράβι της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι πρέπει να σκεφτούμε ότι αν αυτό βουλιάξει, βουλιάζουμε συνολικά σε μια περίοδο που η χώρα την έχει ανάγκη, γιατί η κυβέρνηση παραπέει. Και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει, αντί να κάνουν σπέκουλα σε αυτά τα θέματα, να χαμηλώσουν οι τόνοι και να καταλάβουν όλοι ότι όσο λιγότερο μιλάμε, τόσο καλύτερα. Και δεν χρειάζεται να με προκαλούν να μιλώ, γιατί εγώ θα μιλώ όποτε κρίνω. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Παπαδημίκη, ποια διαδικασία θα οριστεί μετά από την κόσμο? Μπορεί να παραμείνω, κύριε Παπαδημίκη. Κοιτάξτε, σας απαντώ ότι εγώ θα ζητήσω τώρα από τον κύριο Πλακιωτάκη. Έτσι. Να ορίσει εκείνος κάποιον μεταβατικό. Όχι, όχι. Να ασκήσει τις αρμοδιότητες. Μπορεί να ασκήσει αρμοδιότητες. Δεν είναι ανάγκη να γίνουν όλα με τον τρόπο που νομίζετε. Έτσι. Πόσο καιρό θα πάρει αυτό? 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, 1 μήνα. Κύριε Πρόεδρε, με τον κύριο Παπαμιμίκο δεν υπάρχει θέμα. Μπορεί να συνεχίσει η διαδικασία. Δηλαδή, μπορεί να συνεχίσει η διαδικασία με πρόεδρο τη ΚΕΦ, τον κύριο Παπαμιμίκο. Μα από την ημέρα των εκλογών γνωρίζετε. Και σας το έχω πει και δημοσίως ότι εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη στον κύριο Παπαμιμίκο. Ζητάτε την παρέτηση? Όχι, δεν μπορώ να τη ζητήσω και δεν θέλω. Και μη μου λέτε ο κύριος Παπαμίκος, ο κύριος Παπαμίκος. Ο κύριος Παπαμίκος, ο κύριος Τσιμάρας, ο κύριος Πέτσας που είναι ο γραμματέας της μηχανοργάνωσης, είναι όλοι άνθρωποι που ορίστηκαν από τον κύριο Σαμαρά. Εγώ δεν τους όρισα, δεν τους ψήφισα, δεν τους πείραξα. Κατά συνέπεια, μην εκπλήσονται όλοι όσοι εστήριζαν εκείνη την περίοδο και τους ψήφισαν. Και μη μας κάνουν οι άρτιοι αφιχθέντες μαθήματα δημοκρατίας, διότι πρέπει να σεβαστούν και την ιστορία μας και την ηλικία μας. Εντάξει, αυτοί είναι μικροί. Μπορεί να λένε και καμιά κουβέντα παραπάνω. Σαν μεγαλύτερο θα πρέπει ίσως και λίγο να με σέβονται.